Μας ενώνουν τα προβλήματα και όλοι μαζί θα δώσουμε συνέχεια στο σημαντικό θεσμό της αυτοδιοίκησης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Κρήτη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχαρεί τους συναδέλφους του στο νέο Προεδρείο της ΠΕΔ Κρήτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή και είναι τιμή και βαριά ευθύνη για μένα που αναλαμβάνω μετά την πέμπτη θητεία μου ως Δήμαρχος και αυτή την Προεδρία. Έχω συνέστηση ότι περιμένουν πολλά από μας και θα κάνω τα καλύτερα δυνατόν για να φανεί ότι η επιλογή τους ήταν πραγματικά αυτή που αξίζει αυτό το νησί. Να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή θητεία και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Συμβούλιο το οποίο υπηρέτησα ως Πρόεδρος, είχα τη δυνατότητα να προεδρεύω. Να σας ευχαριστήσω από καρδιά και να σας ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη. Με ομόφωνη απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης εξελέγει ο Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, αντιπρόεδρος ο Μενέλαος Μποκέας, γραμματέας ο Παναγιώτης Σιμαντηράκης και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την άποψή μας για τον συγκριτισμό. Είμαι χαρούμενος που συμμετέχουν από όλους τους νομούς της Κρήτης εκπρόσωποι και θεωρώ ότι γενικότερα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το κοσμούν άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση στα θέματα της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, θα μπορέσουν να συνθέσουν απόψεις και να αποτελέσουν, αν θέλετε, τη διεκδίκηση της Κρήτης σε μεγάλα και μικρά ζητήματα που νομίζω ότι μας ενώνουν. Ο Γιώργος Μαρινάκης ευχαρίστησε τον Γιάννη Κουράκη για τη σημαντική προσφορά του, ενώ σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Κρήτης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ο ίδιος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του λόγω της μη συμμετοχής δημάρχων. Η ποιότητα των αυτοδιοικητικών της Κρήτης είναι υψηλού επίπεδου. Και είναι πάλι κάτι καλό που έχουμε δύο μέλη Δημοτικού Συμβούλου στο σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά δεν έχουμε κανένα δήμαρχο. Κάτι που νομίζω ότι και στις δύο μεγάλες παρατάξεις είχε η Κρήτη πολύ άξιους εκπροσώπους και θα άξιζε να ήταν εκεί. Όλοι μαζί είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μπροστά. Ζητήματα καθημερινότητας οδικού δικτύου, μετανάστευσης όπως και διαχείριση νερού και λιμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων του νέου Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης. Θεωρώ ότι μαζί με τον κύριο Κυρίζογλου, που επεξεργαζόμαστε η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ μια νομοθετική αντιπρόταση, θα μπορέσουμε να πείσουμε όλους τους καλόπιστους συνομιλητές μας για το τι πρέπει να γίνει και να γίνει επωφελία και των πολιτών αλλά και του φυσικού πόρου.